Μαχητικά της πολεμικής μας αεροπορίας για πρώτη φορά λαμβάνουν μέρο στη μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση της Σαουδικής Αραβίας, Spears of Victory 23, η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο τις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου, στην πιο ισχυρή και πλούσια χώρα της Αραβικής Χερσονήσου. Δια του λόγου του αληθέ τα μπλε φτερά έχουν κλέψει τι εντυπώσεις. Συγκεκριμένα τα φαντάσματα της πανίσχυρης 337 πολεμικής μοίρας από τη Λάρισα έχουν εντυπωσιάσει και τους αουδάραφες της Royal Saudi Air Force αλλά και την Πακιστανική Πολεμική Αεροπορία. Με του υπτάμενου τη Πακιστανικής Πολεμική Αεροπορία, η οποία, όπω είναι γνωστό, διατηρεί άριστε σχέσει με την τουρκική αεροπορία, να παίρνουν αεροπορικά μαθήματα από του Έλληνε πιλότου και να διαπιστώνουν ότι η ισόμασοι, γιατί οι φίλοι του τη τουρκική πολεμική αεροπορία ζουν καθημερινά εφιαλτικέ ώρε πάνω από το Αιγαίο. Και μπορεί οι Σαουδάραβες τη Royal Saudi Air Force να γνωρίζουν πλέον από πρώτο χέρι τι δυνατότητες των γερακιών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, καθώς έχουν συνεκπαιδευτεί μαζί τους αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με άλλες αεροπορίες όπως η Πακιστανική Πολεμική Αεροπορία. Εκτός από τους Πακιστανούς χειριστές, οι οποίοι τρόπον την να λειτουργούν πάντα και ως κατάσκοποι των στενών του συμμάχων Τούρκων και πετούν με αεροσκάφη F-16 και J-17, στη λόγχη του νικητή λαμβάνουν μέρος η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία με μαχητικά F-16, η Βρετανική Πολεμική Αεροπορία με Typhoon Eurofighter, αλλά και οι πολεμικέ αεροπορίε από Μπαχρέν, Ιορδανία, Κατάρ και φυσικά οι διοργανωτέ τη Πολεμική Αεροπορία τη Σαουδική Αραβία. Οκτώ αεροπορίες σε μια άσκηση μικρογραφία της Αμερικανικής Red Flag, η οποία διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά και επιδιώκει να πλασαριστεί μεταξύ των μεγαλύτερων παγκοσμίως αεροπορικών event. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια οι Σαουδάραβες έχουν δαπανίσει τεράστια ποσά στο αεροπορικό όπλο τόσο σε σύγχρονα μαχητικά όσο και σε υποδομές. Η άσκηση έχει ως επίκεντρο την αεροπορική βάση King Abdulaziz στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, η οποία διαθέτει ένα αέριο χώρο εκπαίδευσης που ξεπερνά σε ακτίνα τα 300 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη αεροπορική βάση κατασκευασμένη από τους Αμερικανούς το 2018 με καινούργιες εγκαταστάσεις έκτασης 31.400 τετραγωνικά μέτρα, νέα κτίρια, υπόστεγα συντήρησης και 24 στέγαστρα για τα μαχητικά. Για περίπου τρει εβδομάδε, οι 8 αεροπορίε εκπαιδεύονται σε όλα τα σενάρια αεροπορικού πολέμου με τα σενάρια όσο προχωράει η άσκηση να γίνονται όλο και πιο σύνθετα με συμμετοχή μεγάλων σχηματισμών μάχη, ενώ η Spears of Victory εκτελείται σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου με ισχυρή παρουσία αεράμινα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.